Ιδού η κληρονομία κυρίου ή ο μισθός του καρπού της γαστρός. Αναφέρεται στο θέμα των παιδιών, όπως σας είπα, λέει και ο παρακάτω ομοίως και ο πέμπτος στίχος, που σας τα διάβασα προηγουμένως, για να μην αργώ, και αναφέρεται στην τεχνογνωσία, στα πολλά παιδιά. Πρέπει να σας πω ότι η πολυτεχνία ήταν ένα τώρα από τα δώρα του Θεού στο χώρο της Παλαιάς Διαθήκης. Δύο ήσαν τα μεγάλα δώρα, φυσικά δώρα του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Ήταν η μακροζωία και η πολυζωία. Λέει ο Θεός, αν δεν τηρήσεις τις εντολές μου, θα ημισεύσεις τις ημέρες σου, θα γίνουν οι μισές, δεν θα ζήσεις πολλά χρόνια, θα πεθάνεις. Και το δεύτερο είναι η πολυτεχνία. Βέβαια, περιττό να σας πω ότι αυτά τα δύο δώρα μένουν και στο χώρο της Καινής Διαθήκης, αλλά πήγανε τώρα τελευταία. Αν έχουμε τα δώρα του Θεού παράδα, από πρώτα τα πήγαμε τώρα στο τέλος. Γιατί? Διότι στην Καινή Διαθήκη μπήκε το μαρτύριο. Δίνεις τη ζωή σου, οπότε πια δεν είναι η μακροζωία δώρων, αλλά είναι το μαρτύριο δώρων. Και μάλιστα το κορυφαίο δώρο του Αγίου Πνεύματος, κατά τον Άγιον Κύριλλον Ιεροσολύμων. Ακόμα η πολυτεχνία, ούτε αυτή είναι δώρο στην Καινή Διαθήκη, διότι τώρα τιμάται η παρθενία. Το ακούσατε, τιμάται η παρθενία, η οποία παρθενία δειγματοληπτικά την έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Εν παρθενία ήσαν ο προφήτης Ηλίας, ο προφήτης Ελισαίος και ο τελευταίος προφήτης ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής. Όλοι οι άλλοι σαν έγαμοι, και ο Αρών και ο Μωυσής και. Το γιατί σαν έγαμοι δεν είναι της ώρας να σας το πω αυτή την ώρα. Παρά μόνο, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ήταν η παρθενία ένα χάρισμα που επεφυλάσσεται μόνον δια την Καινή Διαθήκη. Έτσι δεν μπορούσε πια ούτε η πολυτεχνία ούτε η μακροζωία να είναι δώρα πρωταρχικά στην Καινή Διαθήκη. Πήγανε στην ουρά. Βέβαια, πάντα λέμε ότι δώρον του Θεού είναι ένα παιδί, ή τα παιδιά είναι δώρο του Θεού. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι δεν μπορούμε πια να λέμε, χωρίς να στρέφουμε εναντίον της πολυτεχνίας, γιατί είναι μεγάλο θέμα αυτό. Η πολυτεχνή μάλιστα είναι συμπαθεστάτη τάξη ανθρώπων που τηρούν το θέλημα του Θεού. Ο Θεός δεν λέει πουθενά να κάνουμε ούτε λίγα ούτε πολλά παιδιά. Δεν το λέει πουθενά. Προσέξτε με, δεν το λέει πουθενά. Γι' αυτό δεν υπάρχει και κανένας κανόνας που να λέει τόσα παιδιά θα κάνεις. Τίποτα, το θέμα είναι τελείως ανοιχτό. Είναι θέμα των συζύγων και του Θεού. Κανείς άλλος δεν μπαίνει μέσα στο ζεύγος. Όμως πρέπει να σας πω ότι θα πρέπει να ζουν με κάποια σοφροσύνη μες στον γάμο. Διότι αν για χάρη μιας μη σοφροσύνης, να το πω έτσι απλό ελληνικά, κόβω με τα παιδιά, αυτό είναι αμαρτία. Γι' αυτό δεν κοινωνούν πάρα πολλοί άνθρωποι, επειδή ακριβώς παρεμποδίζουν την σύλληψη, και αυτό αναμφισβήτητα είναι αμαρτία. Αν κανείς θα ήθελε να ζήσει όπως θα ήθελε ο Θεός, δεν του λέει ο Θεός πόσα παιδιά θα κάνει, αρκεί να ζήσει όμως τον γάμο του εν σοφροσύνη. Είναι άλλο θέμα όμως αυτό, είναι μεγάλο, δεν το πιάνω αυτή τη στιγμή, δεν θα μας απασχολήσει, παρά μόνον ότι δεν είναι πια αγαθόν η πολυτεχνία. Γι' αυτό λέγει, ακόμα και η Παλαιά Διαθήκη το λέει, γι' αυτό που θα σας πω, είναι στη Σοφία Σολομόντος στο πρώτο και στο δεύτερο κεφάλαιο. Λέει, κρίσον ατεκνία μετά αρετής. Είναι προτιμότερο, αγαθότερο, καλύτερο πράγμα να μην κάνεις παιδιά, αλλά να έχεις όμως αρετή και εσύ και τα παιδιά σου. Ακόμα πολύγωνον δε ασεβών πλήθος ου χρησιμεύσει. Τι να τα κάνεις τα πολλά παιδιά αν τα παιδιά σου λέει είναι ασεβή? Έβγαλες παιδιά για την κόλαση. Λοιπόν, τι πία η ωφέλεια? Να κάνεις παιδιά για τη βασιλεία του Θεού, όχι για να πλουτίζεις και να επανδρώνεις την κόλαση. Διότι και στην παρούσα ζωή αν κάνεις ασεβή παιδιά, τιμή δεν θα έχεις. Και λέγει ότι μακαρία στήρα η αμίαντος. Ευτυχισμένη γυναίκα εκείνη που φυλάει τον εαυτό της, έστω και αν είναι στήρα. Βλέπετε,
Αλλά το σπουδαίο είναι ότι πια το θέμα ακόμη των παιδιών, των λίγων παιδιών ή των καθόλου παιδιών, της ατεκμίας, γιατί δεν δίνει ο Θεός παιδιά. Προσέξτε, δεν δίνει ο Θεός παιδιά. Θα τρομάξετε με αυτό που θα σας πω. Θα τρομάξετε. Δίνεται να θεωρηθεί χάρισμα από το Θεό το ότι δεν έχεις παιδιά. Ίσως κάποιος να νομίζει ότι τον κοροϊδεύω. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Άκουστε να δείτε. Όταν ο Χριστός πήγαινε για να σταυρωθεί στον δρόμο, τον είχαν, θα λέγαμε, πλαισιώσει κόσμος πολλής, λαός πολλής και τα λοιπά, άλλοι από περιέργεια, άλλοι από συμπάθεια, και κάποιες γυναίκες, και στρέφεται, κλαίγαν αυτές, κλαίγαν, πολύ κλαίγαν. Και τότε λέει ο Κύριος σε αυτές, εστράφηκε και είπε: «Θυγατέρες Ιών», δηλαδή οι Ιεροσολυμίτισσες, τι κλαίτε? Εάν αυτό που εγώ παθαίνω, δηλαδή αν το κακό, λέει, μπήκε στο χλωρό, στο ξέρω τι έχει να γίνει. Αν το χλωρό καίεται, το ξέρω πόσο περισσότερο. Εάν εγώ που είμαι αναμάρτητος μου κάνουν αυτά, εσείς τι έχετε να πάθετε που είσαστε αμαρτωλοί άνθρωποι? Και εννοούσε την καταστροφή της Ιερουσαλήμ που έγινε το 70 μετά Χριστόν. Και τι λέει τώρα στη συνέχεια ο Κύριος? Λέει ότι ευτυχισμένες εκείνες που δεν έχουν παιδιά, δεν κράτησαν την εγκαστρή στην κοιλιά τους και δεν εθύλασαν. Ακούσατε, ευτυχισμένες εκείνες που δεν έκαναν παιδιά. Γιατί? Γιατί αυτές που έκαναν παιδιά, όταν ήρθε η καταστροφή της Ιερουσαλήμ, ξέρετε τι έκαναν τα παιδιά τους? Ακούστε, τα φάγανε από την πείνα. Τα φάγανε. Τα ακούτε, τα φάγανε, τα παιδιά τους τα φάγανε. Αλλά η προφητεία του Χριστού για το τέλος της Ιερουσαλήμ, την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, συνδέεται, σαν προφητεία από τεχνικής πλευράς, συνδέεται με την καταστροφή του κόσμου, το τέλος του κόσμου. Συνεπώς η προφητεία αυτή είναι και εσχατολογική. Αναφέρεται στα έσχατα ότι ευτυχισμένοι εκείνοι που δεν έχουν παιδιά τις έσχατες ημέρες, όταν θα πλησιάζει ο Κύριος να έρθει. Γιατί το βλέπουμε στην εποχή μας, όταν πια εσείς δεν ορίζετε τα παιδιά σας και την αγωγή που θέλετε να τους κάνετε. Ποια αγωγή θέλετε? Θέλετε θερυπίν τη χριστιανική αγωγή, και τα παιδιά σας σας λένε: «Εγώ είμαι άθεος, κάνω πολιτικό γάμο και δεν σε λογαριάζω». Λοιπόν, τι συμφέρει? Τι συμφέρει? Αυτά έρχεται να μας πει, αγαπητοί μου, ο 126 ψαλμός, να μας δείξει ότι χωρίς την ευλογία του Θεού δεν πρέπει να επιχειρούμε τίποτα, απολύτως τίποτα στη ζωή μας, ούτε ακόμη αυτή τη σωτηρία μας. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.